Ήταν αρκετό ένα αεράκι και λίγο έλειψε υπάλληλο καφετέρια στο ληστό να χτυπήσει σοβαρά από την πτώση ενό από τα παραδοσιακά φανάρια τα οποία κοσμούν τα βόλτα τη διάσημης περιοχή. Ήταν 8.30 το πρωί τη Τρίτη, όταν λόγω τη βροχή ο νεαρό υπάλληλο τη επιχείρηση, ενώ βρισκόταν στο πόσο του, χρειάστηκε να κάνει μερικά βήματα πίσω, κάτω από τα βόλτα, για να μην βραχεί. Και εκείνη ακριβώ την ώρα το ογκώδε, βαρύ φανάρι έπεσε μπροστά στα πόδια του. Ήταν περίπου 8.30 σήμερα το πρωί, όταν ο παραδοσιακό ογκώδη φανό, ένα από του πολλού που βρίσκονται στην περιοχή του Λιστών, έπεσε ξαφνικά με ένα απλό αεράκι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Στο Start μίλησε ο ιδιοκτήτη του καταστήματο, Δημήτρη Στεργίου. Έπεσε πρωινέ ώρε, με το φύση ώρα. γύρω στι 8.30. Ε, Χωρί να δηλαδή με ένα πολύ μικρό αεράκι. Σίγουρα μια καλύτερη συντήρηση γιατί και στο παρελθόν έχει, έχει επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όχι στο δικό μα μαγαζί, στο διπλανό μαγαζί, με το φύσιμα ενό αέρα, έπεσε το φανάρι. Το φανάρι καταστράφηκε, Καταστράφηκε, όχι, δεν καταστράφηκε. Επιδιορθώνεται. Απλά, επιδιορθώνεται ε, ε, ήρθαν, ποιοι ήρθαν και το πήραν. Ε, ήρθε και το πήρε ο Δήμος. Ο Δήμος σε συνεργασία με την αρχαιολογία. Και σας είπαν ότι θα το αποκαταστήσουν και θα, έρθει, θα, επανα, θα το επαναφέρουν. Θα το επαναφέρουν στην αρχική του μορφή, ναι. ναι. Ε, είναι μια περίοδος που δεν είχε ευτυχώ πάρα πολύ κόσμο εδώ. Ε, που θα ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, δεν είχε κόσμο. Ευτυχώ έγινε πρωινέ ώρες. Και ευτυχώ δεν είχαμε και κόσμο. Απλά σίγουρα θέλουν μια καλύτερη συντήρηση.